έγινε με την Μπενφίκα τα τελευταία χρονιά. Γιατί για τα ψέματα περιμέναμε να έχει καλύτερη εξέλιξη. Να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Ωραία, για να ξέρουμε κι εμείς τι έγινε και γιατί παραγωνίστηκε σε αυτό το διάστημα. Ο προπονητής έκανε τις επιλογές του, είχε πάρα πολλές λύσεις, ειδικά στη δική μου θέση. Δυστυχώς δεν βρήκα χώρο στην ομάδα της Μπενφίκα. Εγώ προσωπικά ήθελα να πάρω περισσότερες ευκαιρίες, να δείξω ότι αξίζω και γι' αυτό όταν εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ πήρα την απόφασή μου να έρθω εδώ. Πότε εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ, χρονικά δηλαδή. Έγινε αρχικά και ένα χρόνο και 6 μήνες πριν, μιλούσαν με τον ατζέντη μου, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Μετά από αυτό οι τελικές συζητήσεις γίνανε το Γενάρη ή το Φεβρουάριο, πρώτα επίσης με τον ατζέντη μου και μετά με μένα και φτάσαμε εύκολα σε συμφωνία. Πώς πίστηκε να αλλάξει πρωτάθλημα και να αφήσει την Μπενφίκα για να έρθει στην Ελλάδα και δεύτερον αν μέτρησε το project Βιερίνια σε αυτήν την ιστορία, αν το είχε υπόψη. Like I said before, I went to... Σας είπα ότι πήρα την απόφαση να φύγω από την Μπενφίκα έτσι κι αλλιώς γιατί ήθελα να δώσω στην καριέρα μου μια ευκαιρία. Πίστευα ότι αξίζω περισσότερα πράγματα και σίγουρα η περίπτωση του Βιερίνια, ο οποίος έκανε αυτό το βήμα και η καριέρα του απογειώθηκε, ήταν ένα συν για μένα γιατί είχε πάρα πολύ καλή παρουσία στον ΠΑΟΚ που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας πολύ καλός σύλλογος. Ως νέος παίκτης στο ΠΑΟΚ, διάφορα σχόλια γίνονται για την αξία και χαρακτηριστικά. Μπορεί ο ίδιος να μιλήσει για τον εαυτό του, τι παίξει, τι κεντρικό είναι. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ο χρόνος θα δείξει και στους φιλάθλους και στους ανθρώπους ομάδας τι πραγματικά μπορώ να προσφέρω. Το δεδομένο είναι ότι είμαι ένας κεντρικός αμυντικός πολύ δυναμικός, που μου αρέσει να πηγαίνω δυνατά στις μονομαχίες, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα, μόνο ο χρόνος θα δείξει. Παρακολουθώντας τον σε κάποιες προπονήσεις τις προηγούμενες ημέρες, τον είδαμε σε σχέση με το group το οποίο τον είχαν βάλει οι προπονητές του, να μένει λίγο πιο πίσω, να προσέχει κάποια πράγματα λίγο παραπάνω. Σίγουρα κανένας ποδοσφαιριστής σε αυτή την περίοδο δεν είναι 100% έτοιμος και εγώ που έχασα μία εβδομάδα προπονήσεων σε σχέση με τους υπόλοιπους είμαι λίγο πιο πίσω, όμως νομίζω ότι θα το καλύψω αυτό το κενό ήδη με τις προπονήσεις αλλά και με τα φιλικά παιχνίδια που έχουμε θα έρθω στη φόρμα που πρέπει να είμαι στο τέλος του μήνα. Συνάντησε εδώ τον Κατσουγάνη, τον βοηθάει η παρουσία του εδώ που είχε και στην Μπενφίκα. Yes, of course. Σίγουρα το ότι είναι ο Κατσουράνης εδώ με τον οποίο είχα καλές σχέσεις ήδη από την Μπενφίκα με βοηθάει πολύ, βοηθάει την προσαρμογή μου όμως και όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είχαν πολύ καλή συμπεριφορά απέναντί μου. Το ίδιο και ο Λίνο ας πούμε που μιλάμε την ίδια γλώσσα, όλα αυτά έχουν κάνει την προσαρμογή μου σχετικά εύκολη. Μπορεί να μας πει τι σκέφτεται για τον ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που ήρθε και συμφώνησε, τι πιστεύει ότι αυτός ο ΠΑΟΚ μπορεί να πετύχει. Νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι ότι χτίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, ένα ισχυρό group, το οποίο πιθανότατα θα διεκδικήσει με όλες τις δυνάμεις την είσοδο στο Champions League. Και αισθάνομαι ότι είναι και μια ομάδα η οποία θα παλέψει και για τον τίτλο στην Ελλάδα. Ένας παίκτης ο οποίος μ' αρέσει, Πορτογάλος στη θέση μου, είναι ο Ρικάρντο Καρβάλιο, ο οποίος έχει αρκετά πράγματα τα οποία προσπαθώ να βγάλω κι εγώ στο παιχνίδι, όμως δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο είδωλο. Από όλους τους παίκτες τους οποίους βλέπω, προσπαθώ να δω τα καλά του σημεία. Πριν από λίγες μέρες στην επόμενος κατάκτηση του πρωτοβουλίου γραφήματος από την Ελλάδα στην Πορτογαλία. Ήταν πιο μικρός φυσικά σε ηλικία, αλλά το βίωσε όπως το βίωσε και έτσι πως περάσαν τα χρόνια. Πώς σκέφτεται το γεγονός ότι αφήνει το δικό του πρωτάθλημα και να αφήσει το ελληνικό του. Θυμάμαι πολύ καλά εκείνο το παιχνίδι. Ήμουν στο γήπεδο, έπαιζα στις ακαδημίες στην Μπενφίκα και ήμασταν όλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν μια καλή μέρα για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, όμως τώρα δεν νομίζω ότι έχει καμία. Δεν κρατάω κάποιες αναμνήσεις από εκείνη τη μέρα ερχόμενος εδώ. Έρχομαι για να κάνω καλά πράγματα.